Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ιλίας, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κύριε Υπουργέ, εκπρόσωπε του κυρίου Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Υφυπουργοί, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κύριοι Πρέσβης, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε εδώ στα φιλόξενα μέρη της Πελοποννήσου, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, από βάθος καρδιάς σας καλωσορίζω σήμερα όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να είστε εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε μαζί με τους δικούς μας ανθρώπους που το δικό τους παράδειγμα σημαδεύει την ζωή και αποτελεί και ένα πρότυπο παράδειγμα που έχει ανάγκη να το μιληθούμε προκειμένου να βρούμε τον δρόμο μας. Θα ήθελα, αρχίζοντας τον σύντομο χαιρετισμό μου, να κάνω δύο μικρές επισημάνσεις. Η πρώτη επισήμανση είναι ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατόρθωσε μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια να είναι η δεύτερη σε δυναμική εξαγωγική περιφέρεια της χώρας μετά από την Αττική. Με την βοήθεια όλων της κυβέρνησης, των υπουργών, αλλά πάνω απ' όλα των ίδιων της των ανθρώπων. Και η δεύτερη επισήμανση είναι ότι φέτος το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος είναι το πρώτο αεροδρόμιο σε αύξηση της μεταφοράς από όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια. Και αυτό έγινε για την Περιφέρεια Πελοποννήσου μαζί με όλους τους φορείς, επένδυσαν πάνω σε αυτή την διαδικασία. Γιατί τίποτα δεν χαρίζεται χωρίς μια σύγχρονη αντίληψη, χωρίς μια σύγχρονη λογική. Ευελπιστούμε ότι με αυτά που έχουμε σχεδιάσει και όταν οι υπόλοιποι φορείς φανούν συνεπείς, ο εξυγχρονισμός του αεροδρομίου της Καλαμάτας μαζί με το υποδιαπραγμάτευση ως ΣΔΙΚ αεροδρόμιο της Τρίπολης θα είναι δύο σημαντικοί σταθμοί που θα μεγαλώσουν την δυναμική της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και θα ήθελα να κάνω και την τρίτη επισήμανση. Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς δεν είμαστε η περιφέρεια που λέμε ότι λίγα χρήματα μας δίνουν. Εμείς, λόγω και της μακρόχρονης εμπειρίας μου στα δημόσια πράγματα του τόπου, αναγνωρίζουμε το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Αναγνωρίζουμε το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο άγχος όλων αυτών που σήμερα των κυρίων Υπουργών και της κυβέρνησης που διαχειρίζεται αυτό το λεγόμενο πακέτο δημοσιονομικής προσαρμογής. Εμείς στεκόμαστε ακριβώς στο θεσμικό επίπεδο. Θεωρούμε ότι οι περιφέρειες μπορούν να πετύχουν και να τα καταφέρουν δημιουργώντας ένα εσωτερικό ανταγωνιστικό περιβάλλον, κάτι που έχει λείψει από τη χώρα μας. Έχοντας καινούργιες αρμοδιότητες, έχοντας κυρίως την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης, έχοντας πάνω απ' όλα την δυνατότητα να δοκιμάσουμε με ό,τι αυτό σημαίνει. Και προς αυτή την κατεύθυνση πορευόμαστε. Γιατί ξέρετε ότι πολύ παλιά που υπήρχαν άπλευτοι πόροι, πάρα πολλοί πόροι που δινόντουσαν στην αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλες δομές του ελληνικού κράτους, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα ανέμενε κάποιος ψύχρεμος και αντικειμενικός παρακολουθητής. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ όλοι μαζί, οι άνθρωποι που ζούμε στην Πελοπόννησο, οι σημαντικοί συμπατριώτες μας που ζουν και
και δημιουργούν στις 5 γωνίες του πλανήτη, μαζί με σημαντικούς φίλους της Πελοποννήσου. Όχι για να πούμε μεγάλες κουβέντες, σαν αυτές που μας έφτασαν μέχρι εδώ. Είμαστε σήμερα εδώ, προκειμένου να ξανατοποθετήσουμε μαζί τον στόχο, να περιγράψουμε τον βηματισμό, να σχεδιάσουμε τις μικρές εκείνες αλλαγές που θα καταφέρουν να φέρουν τη μεγάλη ανατροπή.